Τρέχουν και δεν φτάνουν από την Παρασκευή δεκάδες ιδιοκτήτες οχημάτων που διαπιστώνουν πως έλαβαν κατά λάθος ειδοποιητήριο για να πληρώσουν παράβολο 250 ευρώ για ανασφάλιστο γιοταχή. Οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες καλούνται να μεταβούν στην κοντινή ΔΟΗ ή στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και να καταθέσουν στοιχεία που θα τους απαλλάσσουν, έστω και αν οι ίδιοι ένιωθαν εφησυχασμένοι πως έχουν πληρώσει τα ασφάλιστρα και έχουν κάνει σωστά όλες τις διαδικασίες. Καλά θα κάνουν. Βεβαίως καλά θα κάνουν. Είναι κυρίως 250 ευρώ. Και περισσότερα ας βάλουν. Ας προσέξουν, ας τα βάλουν. Ναι, το έχουμε ακούσει. Τα έχετε ασφαλισμένα? Φυσικά, ναι. Γενικά για τα πρόστιμα, λίγο το σχόλιο σας. Καλό είναι το πρόστιμο. Δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν ανασφάλιστα αυτοκίνητα. Τα ατυχήματα και ζημιές που μπορεί να προκαλέσει ένα ασφάλιστο ατύχημα είναι ανυπολόγιστα για όποιον την πατήσει. Ακόμα περισσότερο είναι εκείνοι όμως που δεν γνωρίζουν καν ακόμα ότι έχουν στοχοποιηθεί σαν ύποπτοι και αν δεσπεύσουν να μπουν άμεσα στη σελίδα του στο TaxisNet για να διαπιστώσουν αν υπάρχει πρόβλημα και πώς θα αντιμετωπίσουν, μπορεί να δεχτούν την επίσκεψη της αστυνομίας που θα τους βεβαιώσει πρόστιμο και θα χάσουν άδεια κυκλοφορίας ακόμα και πινακίδες. Στο μήνυμα που έχει αποστείλει στους ιδιοκτήτες των 1.150.000 οχημάτων που έχουν εντοπιστεί από τις 6 Ιουνίου 2017 που ήταν ανασφάλιστα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναγνωρίζει εκ προημίου ότι μπορεί να έχουν υπάρξει και λάθη, δίνοντας οδηγίες στους πολίτες τις ενέργειες που απαιτούνται για να μην βρεθούν αντιμέτωποι με τα χειρότερα. Κοιτάξτε, παιδιά, εγώ παρέδωσα πινακίδες σε ένα μηχανάκι πριν 5 χρόνια και μου ήρθε πρόστιμο 250 ευρώ. Μάλιστα. Πρέπει να κάτι να γίνει. Να το βρούνε. Είμαι ένας από τους υποψήφιους. Όχι ότι το έχω ανασφάλιστο, απλά το έχω παραδώσει πινακίδες και διάβασα ότι θα έρθουν και σε αυτούς τα πρόστιμα και υπάρχει μια διαδικασία. Για να πάμε να ξεμπλέξουμε, καταλάβατε, να πάμε χαρτιά, να ψάξουμε κλπ. Γραφειοκρατική γενικά, λίγο θα το κινήσετε όμως αναγκαστικά, έτσι. Φυσικά, τα 240 δεν υπάρχει λόγος να τα πληρώσουμε τη στιγμή που δεν είμαστε παράνομοι. Θα αποσταλούν σημειώματα προς όλους τους κατόχους των ανασφάλιστων οχημάτων, όπου θα τους ενημερώνει ότι τους έχει επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο είναι για μοτοσυκλέτες, μηχανές κοντά στα 250 ευρώ, για επιβατικά γιοταχή 500, για φορτηγά και ολοφορία έως και 1000 ευρώ. Συνήθι λάθη που ήδη εντοπίζονται είναι να έχει ασφαλιστεί μεν το όχημα, αλλά η ασφαλιστική να μην έχει ενημερώσει σωστά την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, να μην έχει διαγραφεί από την εφορία κάποιο όχημα που έχει κλαπεί ή τεθεί σε ακινησία από χρόνια. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, τα πρόστιμα καταβάλλονται κανονικά.